Έχουμε πάθει όλοι κάτι ή βγαίνει όλη η μαυρίλα μας με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, που δεν είναι οι καταστάσεις της καθημερινότητάς μας. Έτσι έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας ο κορονοϊός. Δεν ξέρω αν με όλες αυτές τις, με όλη αυτή την πίεση βγαίνουν και τα αρνητικά μας. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό ή αν κάτι άλλο, δεν ξέρω. Χρειαζόμαστε επιστήμονες για να το αναλύσουμε. Αναφέρομαι στο περιστατικό που, έτσι που λέτε, έλαβε χώρα πριν μερικές μέρες, όταν δύο κορίτσια περπατούσαν εκεί. Για πάμε να το δούμε αυτό. Ναι. Την προηγούμενη Δευτέρα, 5-6 ώρα αυτό το διάστημα, το απόγευμα, δύο κορίτσια 12 ετών. Να. Κατέβαινα από τον δρόμο από τον Κεντρικό, όπως ξέρω τον ήλθος, προς το λιμάνι. Ξαφνικά ένας τύπος έτρεξε, κατέβασε τα παντελόνια του, στα κορίτσια των 12χρονων και σκότσε και έφυγε. Κάνετε μια εισαγωγή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να το δούμε. Είμαι με τα παιδιά και κάνουμε τα κοινωνικά προβλήματα. Αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Ναι, υπάρχει είναι μια αρρώστια για μας, μια μιζέρια πρόβλημα και μια τέτοια που βγαίνει στην επιφάνεια. Ναι. Πώς θα τους χαρακτηρίσεις? Ναι. Επιδειξιαστώ λιγότερο μπορεί να πούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χαρακτηρισμό για έναν άνθρωπο, για έναν νορμάλ άνθρωπο, ο οποίος πάει σε 12χρονα κορίτσια και κάνει έτσι αυτή τη συμπεριφορά. Μου έχουν καταγγείλει κατά καιρούς. Κατά καιρούς, όχι πολλά μπορώ να πω, αλλά μου έχουν καταγγείλει. Ειδικά προς την έξοδο του χωριού προς την παραλία. Κάποιες περιπτώσεις σατήρων τέτοιες μορφής, οι οποίοι δυστυχώς κάνουν διάφορες ενέργειες ή όντας τα αυτοκίνητά τους. Μάλιστα έχω ειδοποιήσει την αστυνομία αρκετές φορές και έχω βάλει και ανθρώπους να το παρακολουθούν το θέμα, γιατί κάποια στιγμή θα εντοπίσουμε και εμείς δεν είμαστε υπέρ τους το να κάνουμε ενέργειες μόνοι μας, αλλά δεν ξέρω ποιος θα συγκρατήσει τον κόσμο εάν πέσει στην αντίληψή μας ή πέσει κανείς στα χέρια από αυτούς. Καλέσαμε την αστυνομία, ήρθε και προχθές, αυτό το καθυστέρησα να ανακοινώσω, γιατί ήρθε η ασφάλεια, έκανε ό,τι χρειαζόταν να κάνει. Τα κορίτσια δεν τον αναγνωρίζουν ως κάποιο ο οποίος είναι από την περιοχή. Τα κορίτσια μεγάλα 12 χρόνια, αν ήταν κάποιος από τον ήρθε. Τα γνωρίζανε το συμπολίτη τους, το συγχωρείτε. Τα γνωρίζανε, δεν τον αναγνωρίζουν. Που σημαίνει ότι είναι κάποιος που δεν ξέρουμε από πού είναι. Είναι κάποιος ο οποίος σε μπάση περιπτώσει είναι σάτυρος και λιγότερο μπορώ να πω, και αυτό που ήθελα περισσότερο να μεταφέρω στους αγωνείς που έχουν παιδιά και στα κορίτσια και στους άντρες και στα κορίτσια να είναι τα κοινωνικά προβλήματα έχουν αυξηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Είχαμε 10 χρόνια οικονομική κρίση, 10 χρόνια άγχος και στρες, και τώρα ξανά το άλλο χειρότερο, έχει να κάνει με την υγεία μας. Με την υγεία μας. Η ανομαλία πλέον για κάποιους ανθρώπους έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Να προσέχουν τα παιδιά, να προσέχουν οι γονείς, να προσέχουμε όλοι μας. Γιατί μπορεί να συμβούν περίεργα πράγματα και μετά μπορούμε να τα ελέγξουμε. Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε και αυτό. Η αστυνόμευση η οποία γίνεται με πολύ καλό. Καταβάλει πολύ μεγάλες προσπάθειες η αστυνομία. Όμως νομίζω είναι ένα θέμα επίσης που πρέπει να αναδείξουμε. Μα να σας πω κάτι, Πρόεδρε. Ένας σάτυρος, έτσι, θα βρει την ευκαιρία να απομονώσει ή να είναι σε ένα απομονωμένο μέρος, να κάνει ό,τι κάνει. Έτσι μακριά ενδεχομένως από πολλά άλλα βλέμματα συμπολιτών μας. Έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν μερικά χρόνια ένας σάτυρος, συνελήφθη βέβαια, είχε πάει στα σχολεία, στα λύκεια, να το θυμάστε. Τώρα, υπήρξαν και άλλα περιστατικά, καταγγέλθηκαν και άλλα περιστατικά
γι' αυτό τον συγκεκριμένο επιδειξία ή ήταν πιο παλιά, μας είπατε, είχαν ξανά αναφερθεί διάφορα τέτοια? Έχουμε κάποιες περιπτώσεις. Το θέμα είναι, κύριε Δεκαράκη, και νομίζω ότι πρέπει να το αναδείξουμε και να το τονίσουμε. Η αστυνομία, η αστυνομική δύναμη που έχει η Ράπτα δεν επαρκεί για την ασφαλεία. Προβλέπεται, και το γνωρίζω πολύ καλά, προβλέπεται, νομίζω υπηρεσία, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, τα ΕΕ νομίζω, η οποία έχει προβλέπεται στο οργανόγραμμα της υπηρεσίας, η οποία είναι μία επανδρομένη. Δηλαδή μια υπηρεσία, η αστυνομία τι να κάνει τώρα, να μαζεύει το κάθε σάτυρο και το κάθε μεγαλύτερη δύναμη για προστασίες βοηθών. Έχω, μου καταγγείλανε. Ξεφεύγω ίσως λίγο, αλλά είναι ευκαιρία. Μου καταγγείλανε ότι κάποιοι κλέβουν τα ρολόγια ίδρυυσης για το Χαλκό. Άρα αρχίζει σιγά σιγά το πρόβλημα να παίρνει διαστάσεις πολύ ποικίλες. Για μένα το σοβαρότερο είναι με τα κορίτσια. Το σοβαρότερο είναι αυτό το θέμα. Ναι, πάντα συμβαίνανε αυτά. Δηλαδή, ενδεχομένως τώρα να έχουν ενταθεί. Έχουν ενταθεί αυτά τα φαινόμενα των κλοπών, επιβίωση, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά ας προστατέψουμε πρώτα τα παιδιά, γιατί έτσι... δεν βρήκατε άκρη για το ποιος είναι. Τα κορίτσια έχουν φωτογραφίσει στη μνήμη τους ποιος, πώς ήταν αυτός ο τύπος. Ναι, έχουν φωτογραφίσει, ναι. Αλλά δεν τον αναγνωρίζουν όσον αφορά... Σαφώς δεν είναι, είπαμε, κάποιος από το χωριό. Από την περιοχή. Δεν είναι από την περιοχή, γιατί αλλιώς λίγο πολύ όλοι γνωστοί είμαστε σε αυτή τη μικρή μας κοινωνία και το μικρό κόσμο μας, θα το γνώριζαν τα κορίτσια ενδεχομένως. Το θετικό να πούμε πάντως, πρόεδρε, είναι ότι μπράβο σας που το καταγγείλατε και μπράβο και στα κορίτσια, στους γονείς που είχαν το θάρρος, γιατί ζούμε σε περίεργα, δηλαδή κάτι σαν πισωγύρισμα μου μοιάζει, με ηθικές αξίες και κατάπτωση, τέλος πάντων καταράκωση της κοινωνίας μας. Μπράβο που το είπαν τα παιδιά στους γονείς, μπράβο που το είπατε κι εσείς, να μην φοβούνται το στίγμα, αυτό με νοιάζει. Δεν φταίνε αυτά οι γονείς για αυτόν τον ανώμαλο, όπως το χαρακτηρίσατε, έτσι. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν θέματα, αλλά είναι δικά τους. Ας απευθυνθούν κάπου, γνωρίζουν και εκείνοι ενδεχομένως ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό, γιατί αλλιώς δεν θα κρυβόντουσαν. Ακριβώς. Έτσι. Πάντως αυτό, μπράβο τους που το είπαν, το κατήγγυλαν, για να έχουν το νου τους και οι γονείς, χωρίς να θέλουμε να πούμε στιγματίσουμε την περιοχή, μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε μέρος. Έτσι. Και να το καταγγέλουν αυτό, να μην φοβούνται και να μην νιώθουν να... ενοχικά ή οτιδήποτε άλλο, ότι φταίνε αυτά τα κορίτσια, ας πούμε. Εμείς, κύριε Σεκράκη, είτε αιρετοί, είτε μη αιρετοί, σαν άνθρωποι, σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί, έχουμε υποχρέωση, ευθύνη την υποχρέωση, να προστατεύσουμε τα παιδιά, γιατί είναι τα παιδιά μας, είναι τα εγγόνια μας, τα οποία προφανώς και ό,τι στήριξη χρειαστούν, θα πρέπει να τις παράσουμε. Το θέμα είναι ότι φτάνουμε εμείς σαν πολίτες για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας όταν είναι εκτεθειμένα συνεχώς σε κινδύνους τους οποίους ούτε οι γονείς πιο γνωρίζετε ότι οι γονείς έχουν πολλές υποχρεώσεις, δουλειές, λείπουν από τα σπίτια. Αυτό το, η καλή επαφή με τα παιδιά σου, φτάνει και το δεκάλεπτο αυτό της ιδιωτικής επαφής με τα παιδιά, να σε εμπιστεύονται, δηλαδή είναι μια σχέση ζωής που χτίζεται από το μορουδιακά χρόνια μέχρι τα εφηβικά. Οπότε αυτοί οι γονείς φαίνεται ότι είχαν καλή σχέση με τα παιδιά τους, για να μπορέσουν να το πούν. Έχουν. Γνωρίζετε ότι είναι οικογένεια. Γνωρίζω πολύ καλά την οικογένεια. Έχουν καλές σχέσεις. Αλλά από εκεί πέρα να ορίστε έτσι. Έτσι ένας αχρίος, γιατί για μένα δεν είναι. Δεν είναι άντρες κατά φάση αυτοί. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι
πάνε σε πλευράκια. Δηλαδή, αν αυτό ο ίδιο είχε ένα κορτσάκι 12 χρονών, θα του άρεσε να το κάνει κορτσάκι. Αν ο ίδιο αυτό έβλεπε να συμπεριφέρονται σε ένα άλλο παιδί με τον ίδιο τρόπο, δεν θα αντιδρούσε. Δηλαδή, κατανοούμε τα προβλήματα. Δεν νομίζω. Είναι τέτοια. Μάλλον θα το. Πώς το λένε. Θα το επικροτούσε κιόλας αυτό. Σωστά. Αυτό να τονίσουμε μόνο, και εσείς ως εκπαιδευτικός, κύριε Παντελάκη, να έχουν το νου τους οι γονείς, να έχουν καλή σχέση, να μπορούν τα παιδιά να εξομολογηθούν το τι τους συμβαίνει, αν συμβεί το οτιδήποτε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και μπράβο που το είπατε και εσείς το γράψατε, για να έχουν το νου τους οι γονείς και να έχουν καλή σχέση και να μιλούν με τα παιδιά, γιατί μιλάμε για αυτό το λόγο. Περισσότερο για αυτό το λόγο το έγραψα. Καλά κάνω. Γιατί φαντάζομαι ότι όπως ήρθε και το έκανε στον Ήρθο, πιθανόν να έρθει αύριο να το κάνει παραπέρα. Έτσι. Στο Στόμιο. Να το κάνει παραπέρα στην πόλη μέσα. Πιθανόν να το κάνει σε ένα άλλο χωριό. Πιθανόν ένα παιδάκι να μην είναι δύο παιδιά, να είναι ένα παιδί και να συμβούνε και άλλα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι μας σαν γονείς και σαν εκπαιδευτικοί όλοι σε εγρήγορση. Να παρακολουθούμε, να έχουμε καλές σχέσεις όπως είμαστε με τα παιδιά μας και να παρακολουθούμε. Και γιατί δυστυχώς είναι στην κοινωνία, υπάρχουν και αυτοί. Θα πρέπει να τους εντοπίσουμε, αν μπορούμε, και να τους απομονωθούν, να εφαρμοστούν αυτά που προβλέπει η νόμη για αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι να είναι το τελευταίο, αλλά εντάξει, νομίζω ότι είπαμε υπάρχει μια κοινωνική κατάπτωση μετά από όλα αυτά που ζούμε και φαίνεται σε όλο το μεγαλείο. Ας κρατήσουμε έτσι λίγο οι πιο ψύχρεμοι, τα μπόσικα που λέμε. Κύριε Παντελάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά για το Μύρτος. Ήθελα από χθες να το κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι, το πολύ ευαίσθητο και σοβαρό, που αφορούσε τα μικρά παιδιά εκεί στο Μύρτος. Εκεί έτυχε, δεν σημαίνει ότι είναι εκεί. Μπορεί να έχει πάει κάπου αλλού, όπως είπε ο